Στο νοσοκομείο Γραβενών έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα με τις αποχωρήσεις συναδέλφων. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα τμήματα τα οποία το επόμενο διάστημα δεν θα μπορούν να καλύψουν εφημερίες για όλο το μήνα. Και μάλιστα τμήματα τα οποία είναι αρκετά σημαντικά, όπως η παθολογική, το αναισθησιολογικό, το ακτινολογικό και το μικροβιολογικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πρώτον οι συνάδελφοι που εργάζονται σε αυτά τα τμήματα να εξουθενώνονται με εφημερίες στα όρια της ανθρώπινης αντοχής και δεύτερον αυτό να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού της περιοχής των Γραβενών. Οι γιατροί του νοσοκομείου κάναμε μια συνέλευση και αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε και με κινητοποιήσεις το πρόβλημα που δημιουργείται, ώστε να πιέσουμε τη διοίκηση και την ΥΠΕ, την κυβέρνηση, όποιος θέλω πάντων είναι υπεύθυνος, να πάρει μέτρα να καλύψει άμεσα αυτά τα κενά. Το βασικό που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει είναι να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις για ειδικούς γιατρούς και δεύτερον να υπάρξουν αυξήσεις στους μισθούς των γιατρών, ώστε να υπάρχουν και η αντίστοιχη δυνατότητα στους συναδέλφους που θα δηλώσουν προθυμία να έρθουν να καλύψουν τα κενά. Σε αυτή την κατεύθυνση, το βασικό που θέλουμε να προειδοποιήσουμε τον τέτοιο είναι ότι το νοσοκομείο ουσιαστικά θα υποβαθμίσει τη λειτουργία του για κάποιες μέρες, ουσιαστικά θα λειτουργεί σαν ένα κέντρο υγείας, χωρίς τις απαραίτητες ειδικότητες για να καλύψουν έκτακτα και επίγοντα περιστατικά. Αυτό έρχεται και είναι σε συμφωνία με τις προγραμματισμένες εξαγγελίες της κυβέρνησης για αλλαγές στα νοσοκομεία που θέλουν να υποβαθμίσουν τα περιφερειακά νοσοκομεία σε κέντρα ημερήσιας νοσηλείας, όπου πραγματικά δεν θα μπορούν να παρέχουν περίθαλψη δευτεροβάθμιου επίπεδου και οι ασθενείς θα αναγκάζονται να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις για να τύχουν εξειδικευμένης διάγνωσης και θεραπείας. Οπότε τουλάχιστον αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς είναι ότι η κατεύθυνση αυτή τη στιγμή που δίνεται κεντρικά είναι να αρχίσουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν έτσι ώστε οι αλλαγές που θέλει να κάνει η κυβέρνηση να έρθουν σαν φυσική εξέλιξη. Εμείς αυτό είμαστε αντίθετοι, θέλουμε να επανδρωθεί το νοσοκομείο με όλο το απαραίτητο στελεχικό δυναμικό σε γιατρούς, νοσηλευτές και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους, ώστε να δουλεύουμε εμείς με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια και να παρέχουμε και την σωστή περίθαλψη στους ασθενείς μας.